Να συναντήσουμε τη Μαρία μας. Μαρία Ανδρονίκου μαζί μας. Για να δούμε τι θέμα μας έχει κανονίσει η Μαρία μας με το σύστημα Cyprus. Για να δούμε τι ωραίος αυτός ο χώρος που βλέπω. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και από εμάς, Κατερίνα. Βρισκόμαστε στην καρδιά της Λευκωσίας και είμαστε εδώ γιατί το σύστημα Cyprus απέκτησε το δικό του σπίτι. Είναι από αυτά τα θέματα που σου έχω ξαναπεί ότι πραγματικά μου αρέσει να προβάλλουμε και να βγάζουμε προς τα έξω, γιατί είναι προσπάθεια ανθρώπων η οποία νομίζω ανεβάζει επίπεδο ζωές πολλών ανθρώπων και ειδικά παιδιών που το έχουν ανάγκη. Έχω δίπλα μου την Νικολέτα Πολυδόρου και τη Μύρια Καλή, οι οποίες θα μας δώσουν λίγες περισσότερες λεπτομέρειες αρχικά. Αν και δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί που δεν ξέρουν τι είναι το σύστημα, θα ήθελα έτσι επιγραμματικά να μας πεις για αυτούς που δεν ξέρουν, που δεν γνωρίζουν, για αυτή την ορχήστρα που δίνει πραγματικά ίσες ευκαιρίες στον κόσμο της μουσικής και όχι μόνο, στα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Καλή σας μέρα. Γεια σου Μαρία μου. Λοιπόν, το σύστημα Cyprus είναι ένα μουσικοκοινωνικό πρόγραμμα που είμαστε στην περιοχή της Φανερωμένης στη Λευκωσία και στην περιοχή της Φανερωμένης στη Λάρνακα και έχουμε χτίσει συμφωνική ορχήστρα με παιδιά που ζουν στο κέντρο της Λευκωσίας και στην περιοχή της Φανερωμένης στη Λάρνακα. Προσφέρονται δωρεάν μαθήματα μουσικής, δωρεάν μουσικά όργανα και ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε μια καλύτερη κοινωνία και να δώσουμε την ευκαιρία σε παιδιά να ονειρεύονται. Και όλα αυτά μέσα από τη μουσική. Σωστά. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντική η μέρα αυτή γιατί βρισκόμαστε στον καινούριο σας χώρο και θέλω έτσι να μου πείτε δύο λόγια για το πόσο σημαντικό είναι αρχικά τόσο για εσάς ως ομάδα αλλά και για τα παιδιά το ότι υπάρχει σήμερα αυτός ο χώρος. Μάλιστα. Καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε στο καινούριο μας σπίτι. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που επιτέλους αποκτήσαμε δική μας στέγη που μπορούμε εδώ να δραστηριοποιούμαστε, να έχουν τα παιδιά να δικών τους χώρων. Ήδη ξεκινήσαμε εδώ και μία εβδομάδα τα μαθήματά μας και βλέπουμε τα παιδιά μας να έρχονται και εκτός ωραρίων των μαθημάτων τους, απλά να παίζουν, να είναι εδώ στο χώρο, φέρνουν τους φίλους τους, να τους δείξουν, περνούν πάρα πολλές ώρες εδώ μαζί μας. Και τούτο είναι που θέλαμε να πετύχουμε. Φυσικά το καταφέραμε με τη στήριξη του κόσμου, όλων των ανθρώπων που μας στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και του χορηγού μας για το χώρο, τη Μοχάρη Hospitality, που την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και με αυτόν το μεγάλο βήμα μπορούμε επιτέλους τον Σεπτέμβριο που έρχεται να καλωσορίσουμε στη μουσική μας οικογένεια ακόμη 50 παιδιά. Ξεκινώντας έτσι δεύτερη συμφωνική ορχήστρα του σύστημα Cyprus. Τι ωραία νέα, τι καλά νέα. Το σύστημα Cyprus, η οικογένεια αυτή μεγαλώνει. Κωνσταντίνε, θα θέλαμε να περάσει έτσι λίγο μέσα, να δείξουμε στα παιδιά περί τίνος πρόκειται. Και όσο πηγαίνουμε προς τα μέσα, Νικολέτα μου, θα ήθελα να μου πεις, έχετε ξεκινήσει μια εκστρατεία. Όπως μας έχει πει και η Μύρια πριν, αρχίσατε να μαζεύετε όργανα για τα νέα παιδιά, τα νέα μέλη της ορχήστρας. Και θέλω να μου πείτε έτσι λίγο πώς μπορεί ο κόσμος που μας βλέπει αυτή τη στιγμή να σας βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια. Από την πρώτη στιγμή, από το 2018 που είχαμε αρχίσει, η συμβολή του κόσμου ήταν πάρα πολύ σημαντική γιατί δόρισε πάρα πολλά μουσικά όργανα τα οποία μπορεί να έχει και να μην χρησιμοποιεί πλέον. Και οι ανάγκες μας είναι και πάλι τώρα και θέλουμε τη στήριξη του κόσμου σε βιολιά, βιόλες, βιολοντσέλα, κοντραμπάσα, φλάουτα, κλαρινέτα, όμποε, οποιαδήποτε όργανα συμφωνικής ορχήστρας, ακόμη και αναλόγια, είναι χρήσιμα για εμάς. Οπότε μπορούν να πάρουν τηλέφωνο στο 99 90 25 52 για περισσότερες πληροφορίες, αλλά τα κέντρα συλλογής είναι εδώ στη Λευκωσία, στο σύστημα Cyprus και στο σύστημα Cyprus στη Λάρνακα, αλλά και σε όλα τα κέντρα πληροφόρησης νέων του Οργανισμού Νεολαίας, ο οποίος μας στηρίζει ακόμα μια φορά. Λοιπόν, θα ήθελα να επαναλάβουμε ακόμα μια φορά πού μπορεί ο κόσμος να επικοινωνήσει μαζί σας για την συλλογή αυτών των οργάνων. Λοιπόν, μπορεί να μας πάρει τηλέφωνο στο 99 90 25 52 και τα κέντρα συλλογής μουσικών οργάνων είναι στο σύστημα Cyprus, στη Λευκωσία και Λάρνακα, αλλά και σε όλα τα κέντρα πληροφόρησης νέων, σε όλες τις επαρχίες του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. Πάρα πολύ ωραία. Η Μύρια πριν είχε αναφέρει επίσης ότι έχει γίνει ο χώρος αυτός το σπίτι των παιδιών και μας έχεις πει ότι έρχονται εδώ και το έχουν κάνει πλέον σαν στέκη. Μιλώντας πριν εκτός αέρα, μου αναφέρατε και οι δύο ότι τα παιδιά αυτά έρχονται και παίζουν.
κιόλας μεταξύ τους με διάφορα παιχνίδια τα οποία ο κόσμος σας έχει προσφέρει. Μήπως θα μπορούσαμε να προσφέρουμε και παιχνίδια, όσα παιχνίδια ίσως δεν χρειαζόμαστε για αυτά τα παιδιά? Εννοείται, εδώ είμαστε. Έχουμε παιδιά από 8 χρονών μέχρι 18. Παίζουν με τα επιτραπέζια που έχουμε εδώ, με λέκος που έχουμε φέρει, ακόμα και με μπάλες. Όποιος θέλει, είμαστε εδώ. Βρισκόμαστε στο κέντρο της Λευκωσίας, Πάροδος Λίδρας. Μπορείτε να μας βρείτε και μέσα από την ιστοσελίδα μας. Κοπιάστε. Και να πούμε, να καλέσουμε τον κόσμο και, και στις επόμενες μας καλοκαιρινές συναυλίες θα ανακοινωθούν σήμερα, θα αρχίσει η προπόληση μέσω της Sold Out 19 του Ιούνιου στο Σκαλί της Αγλαντζάς για Λευκωσία και 20 του Ιούνιου στο Πατήχιο Αμφιθέατρο στη Λάρνακα και θα εμφανιστούν για πρώτη φορά επί σκηνής τα παιδιά της Λευκωσίας, της ομάδας της Λευκωσίας και της Λάρνακας. Στη Λάρνακα έχουμε πνευστά και κρουστά, στη Λευκωσία έχουμε έγχορδα και κρουστά. Μαζί κάνουμε μια ολοκληρωμένη συμφωνική ορχήστρα και καλούμε τον κόσμο να κοπιάσει να δει από κοντά το έργο μας. 19 Ιουνίου στο Σκαλί Αγλαντζάς. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να μου πείτε έτσι, αν πάρουμε λίγο το χρόνο πίσω στο 2018, όταν είχατε προετοιμάσει αυτή την πρώτη συναυλία και τώρα βλέπουμε να εξελίσσεστε, να μεγαλώνετε, να έχετε το δικό σας σπίτι. Θέλω να μου πείτε έτσι πώς νιώθετε για όλο αυτό. Θα ξεκινήσω από σένα, Νικολέτα. Πάρα πολύ συγκίνηση, γιατί ήταν όνειρα τα οποία κάναμε από την αρχή. Ξέραμε φυσικά ότι σιγά σιγά θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε κάποια από τα δικά μας όνειρα και φυσικά είναι τεράστια χαρά τώρα που βλέπουμε κάποια πράγματα να γίνονται χωρίς. Δηλαδή με το που ξεκινήσαμε, ακόμη και τη μετακόμιση, τα πάντα, ήταν τα παιδιά, οι γονείς, ήταν όλοι εδώ πράγματα που ήταν σαν όνειρα το πώς θα διαμορφωνόταν ο χώρος και τα λοιπά, να πηγαίνουμε μαζί με τα παιδιά στο IKEA, στο Λερό, στο σωστό. Δηλαδή, μαζί το έχουμε στήσει, έχουν επιλέξει το χρώμα της ταπέλας, έχουν, δηλαδή είναι παντού σε όλα. Δημιουργούν μαζί σας το χώρο, δηλαδή είναι, συμμετέχουν σε όλο αυτό. Ναι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ακριβώς είμαστε μια ομάδα μαζί. Μια οικογένεια. Λοιπόν, δεν ξέρω, Κατερίνα μου, αν θέλεις εσύ κάτι να προσθέσεις ή να ρωτήσεις τα κορίτσια μας εδώ. Αυτό που θα ήθελα εγώ να πω είναι να καλέσω ξανά τον κόσμο, όπως μας είπαν και οι δύο κυρίες, ότι οι ανάγκες σε πνευστά, σε μέγχορδα μουσικά όργανα και όχι μόνο είναι εκεί και υπάρχουν, γι' αυτό αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν τα χρειάζονται ή έχουν πάρει καινούρια να τα δώσουν, είναι πολύ σημαντικό. Και το άλλο, Μαρία, που πες και εσύ για τα παιχνίδια. Δηλαδή, αν όντως κάναμε έτσι ένα πάρα πολύ όμορφο στέκι πέρα από τη μουσική για τα παιδιά να συγκεντρώνονται, να γίνονται ένα με τη μουσική, αλλά να περνούν και το χρόνο τους και μπορεί ο κόσμος να βοηθήσει και σε αυτό το κομμάτι με τα παιχνίδια, θα ήταν το ιδανικό. Εγώ να ξαναπώ από τη σειρά όλη τη εκπομπή, με τη σειρά μας, πολλά συγχαρητήρια για αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε έτσι πολύ δειλά, που δεν ήξερε κανείς κιόλας πού θα βγει, αν θα πετύχει. Και μπράβο σας, ανατριχιάζω μόνο τώρα που το σκέφτομαι, ότι είχατε το δικό σας σπίτι, το δικό σας χώρο. Μπράβο σας πραγματικά από καρδιάς. Μαρία μου, σε ευχαριστώ.